εκτενώς για το έργο στο νοσοκομείο Χατζη Κώστα επί της δικής του θητείας. Πάμε. Την απόφαση του να στραφεί νομικά σε βάρος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και κατά παντός υπευθύνου διεκδικώντας αποζημίωση για την επαγγελματική και ηθική βλάβη που υπέστη, ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χατζη Κώστα Λάμπρος Γεωργόπουλος, που ειδοποιήθηκε προημερών μετά τη διαδικασία της αξιολόγησης ότι πάβεται από τα καθήκοντά του. Ο κύριος Γεωργόπουλος, στην αποχαιρετιστήρια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, αναφέρθηκε στη διαδικασία της δήθεν, όπως τη χαρακτήρισε, αξιολόγησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επρόκειτο για μια προηλυμένη απόφαση, προσθέτοντας ότι και ο ίδιος και άλλοι διοικητές που επίσης πάβονται από τα καθήκοντά τους θα κινηθούν δικαστικά. Είναι δεδομένο ότι δεν υπήρξε αντικειμενική αξιοκρατική αξιολόγηση. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί από τους διοικητές, και θα μιλήσω προσωπικά, θα προβούμε σε νομικές ενέργειες. Θεωρώ ότι αυτό το διάστημα υπήρξε όλο το 2015. Ήμασταν υπό τεράστια ψυχολογική πίεση. Ο όρος που χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση είναι mobbing. Είναι πολύ, πάρα πολλοί από εσάς θα ξέρετε το bullying. Και νομίζω ότι λειτουργούσαμε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες. Και υποστήκαμε πολλοί από εμάς, θεωρώ, επαγγελματική και ηθική βλάβη. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κύριος Γεωργόπουλος τόνισε ότι το βασικό για τη σωστή λειτουργία του νοσοκομείου είναι να οριστεί άμεσα διοίκηση. Αυτό που σίγουρα, κατά τη γνώμη μου και με την εμπειρία μου, χρειάζεται, είναι ότι πρέπει να υπάρξει άμεση αντικατάσταση στη διοίκηση. Δεν μπορεί τέτοιος οργανισμός να λειτουργεί χωρίς διοίκηση. Όπως επίσης δεν ήταν σωστό την τελευταία χρονιά που λειτουργούσε υπό αβεβαιότητα και υπό αστάθεια. Γιατί όταν δεν υπάρχει σιγουριά ότι η διοίκηση παραμένει στο πόστο της, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να πάρθουν αποφάσεις, πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν έργα, και νομίζω ότι λειτουργούσαμε περισσότερο το τελευταίο διάστημα διεκπαιρεωτικά παρά σε μια κατεύθυνση να αναπτύξουμε το νοσοκομείο περισσότερο. Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο απερχόμενος διοικητής του νοσοκομείου αναφέρθηκε στον απολογισμό έργου της απερχόμενης διοίκησης τα δύο τελευταία χρόνια, εκφράζοντας ευχαριστίες προς όλους όσοι βοήθησαν όχι μόνο να κρατήσουν όρθιο το νοσοκομείο, αλλά να βρεθεί πολύ ψηλά στις λίστες κατάταξης και αξιολόγησης για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Στον απολογισμό της διετίας θα πω ότι καταφέραμε να κρατήσουμε όχι απλά όρθιο, αλλά πολύ ψηλά το νοσοκομείο μας υπό αντικσότητες συνθήκες. Με λιγότερο και συνεχώς φθήνον προσωπικό, χρήματα στο 35% αυτών που υπήρχαν πριν 5 χρόνια, αυξημένη ζήτηση για τις υπηρεσίες και σε όγκο και σε βαρύτητα περιστατικών, και φυσικά ένα εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας άκρως ασταθές, με ενδεικτικό το ότι στη θητεία μου συνεργάστηκα με 5 διαφορετικούς υπουργούς υγείας. Παρά τις δυσκολίες, με σύνεση, αποφασιστικότητα και αρκετή δουλειά μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, πιστεύω ότι διατηρήσαμε και βελτιώσαμε την εικόνα και τη λειτουργία του νοσοκομείου Χατζη Κώστα. Το 2014 το νοσοκομείο μας κατατάχθηκε από το Υπουργείο Υγείας μέσα στα 5 καλύτερα πανελλαδικά στην κατηγορία του. Προσωπικά εγώ στους 5 καλύτερους διοικητές σε επιχειρησιακή ετοιμότητα με αξιολόγηση του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, ενώ το 2015 βραβευθήκαμε στα 10 καλύτερα νοσοκομεία πανελλαδικά από τον νυν Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφορικά με το έργο μας στην αιμοδοσία. Ταυτόχρονα είχα την ιδιαίτερη χαρά 3 διαφορετικοί διοικητές της υγειονομικής περιφέρειας να μας αναφέρουν είτε ως το καλύτερο νοσοκομείο της περιφέρειας, είτε ως πρότυπο αναφοράς για όλα τα νοσοκομεία της μεγαλύτερης υγειονομικής περιφέρειας της χώρας. Πάνω από όλες τις διακρίσεις όμως, θεωρώ ότι ήμασταν όλοι κοντά στον συνάνθρωπό μας, όταν είχε την ανάγκη να του προσφέρουμε τον καλύτερό μας εαυτό και το μέγιστο δυνατό των επιστημονικών μας γνώσεων. Θα μπορούσα να παριθμίσω αρκετά έργα και δράσεις που έγιναν αυτά τα δύο έτη, όπως ενδεικτικά την επίλυση του πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου μετά από 10 χρόνια, την αναβάθμιση του εξοπλισμού του αιμοδυναμικού εργαστηρίου αξιοποιώντας χρήματα από κληροδότημα και την εξωστρέφεια που επιδείξαμε και τη συνεργασία με δεκάδες φορείς εντός και εκτός συνόρων. Ωστόσο, πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία έχει τη δική της αντιληπτική ικανότητα. Τα τοπικά μέσα, που δεν έγραψαν αρνητικό σχόλιο όλο αυτό το διάστημα, αντιλήφθηκαν το έργο ή και την αθόρυβη όταν έπρεπε επίλυση προβλημάτων. Οι φορείς που συναλλασσόμασταν μπορούν κάλλιστα να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα. Το προσωπικό βίωσε την εργασιακή ηρεμία, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και πολλές ακόμη προεκτάσεις του διοικήν, και πάνω απ' όλα οι ασθενείς και οι άνθρωποι τους, ως άμεσοι παραλήπτες των υπηρεσιών μας, ήταν οι καλύτεροι κριτές μας. Αισθάνομαι λοιπόν την ανάγκη, αποχωρώντας, να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους με στηρίξατε όλο αυτό το διάστημα και μου δώσατε όθηση να προσφέρω το καλύτερο δυνατό.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την τοπική κοινωνία για την ανοχή και συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων της υγείας, το ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων, για το οποίο έχω να πω για τη συντριπτική του πλειοψηφία τα καλύτερα, μόνο τα καλύτερα λόγια, τους εξωτερικούς συνεργάτες, όλους τους ανθρώπους που συνεργαστήκαμε και όλους τους οργανισμούς με τους οποίους υλοποιήσαμε δράσεις ή επιλύσαμε προβλήματα. Είμαι πολύ περήφανος που υπηρέτησα το ιστορικότερο νοσοκομείο της Ηπείρου και έναν από τους 10 μεγαλύτερους οργανισμούς της Ηπείρου από τη θέση του διοικητή, μια μοναδική εμπειρία, μια θέση τιμητική και τεράστια ευθύνη στην ίδια μου την πόλη. Όπως επίσης είναι τιμή μου που πάβω με αυτές τις διαδικασίες, υπό αυτές τις συνθήκες και σε αυτό το περιβάλλον. Έδωσα όλες μου τις δυνάμεις σε αυτό το διάστημα και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα για το μέλλον του νοσοκομείου και των ανθρώπων του Χατζηκώστα. Λοιπόν, κύριε Γεωργόπουλε, γεια σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Γεωργόπουλε. Λοιπόν, κάποια στιγμή σας είδα να συγκινήσετε σήμερα. Συγκινηθήκατε? Είναι μια μέρα δύσκολη, στενάχωρη. Μετά από 2 χρόνια στη θέση του διοικητή, πάρα πολλές εικόνες αυτά τα 2 χρόνια. Και όμορφες και δύσκολες και σίγουρα δεν είναι... Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, θα έλεγα. Έτσι είναι, έτσι. Είναι κατανοητό αυτό. Είναι τιμή σας, είπατε στο τέλος, που πάβεστε με αυτή τη διαδικασία, από αυτές υπό αυτές τις συνθήκες, αυτό το περιβάλλον, από αυτούς τους ανθρώπους, νομίζω ότι... Τι εννοείτε, Γεωργόπουλε, τι εννοείτε? Εννοώ ότι δεν είναι... Οι καταστάσεις... Τώρα το παίρνουμε βέβαια από το τέλος της δήλωσης πάρα πολλά. Και επειδή αυτό ακούστηκε κομμάτι στο τέλος, ναι, θα τα πούμε όλα. Θεωρώ ότι η αρνητική αξιολόγηση από κάποιους ανθρώπους είναι ένα θετικό, έχει θετικό πρόσημο. Δηλαδή, ο κόσμος νομίζω ότι αντιλαμβάνεται πάρα πολύ οι καλά. Οι αξιολογητές δεν, νομίζω δεν ότι ήταν αξιολόγηση. Να είναι αξιολογητές. Μια διαδικασία η οποία ήταν, μην χρησιμοποιήσω άσχημες λέξεις, αλλά ήταν προσχηματική. Ήταν προσχηματική δηλαδή. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, πριν από λίγο ρώτησα εδώ τον Γιάννη Στέφο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στα Γιάννα, για αυτή ακριβώς την περίπτωση, τη δική σας περίπτωση και την απομάκρυνσή σας από τον Χατζηκώστα. Μου είπε ότι... Μου είπε καλά λόγια για σας, να πω. Σας ευχαριστώ. Δεν άκουσα να πω την αλήθεια. Άκουσα λίγο ένα λεπτάκι στο τέλος. Όπως καλά λόγια ακούω από πολλούς, πράγματι. Αλλά μου είπε εντάξει, με κομματικές διαδικασίες είχατε οριστεί, είχατε επιλέγει και εσείς και οι υπόλοιποι διοικητές με κομματικές διαδικασίες τώρα μπορεί να έγιναν και αυτά. Δεν το αποδέχθη αυτό ο Στέφος. Ο Γιάννης Στέφος δεν απεδέχθη ότι υπάρχουν τώρα κομματικές διαδικασίες, ούτε στις επιλογές των νέων. Αποδέχθη ότι μπήκαμε κομματικές, βγήκαμε αξιοκρατικές. Ναι. Απεδέχθη. Νομίζω είναι ακριβώς το αντίθετο. Άφησε να εννοηθεί. Τέλος πάντων, θα μου πείτε την άποψή σας. Ότι εσείς, να το ρωτήσω διαφορετικά, μπήκατε με μια κομματική διαδικασία, αξιολογηθήκατε. Διαφωνώ. Μην μου πείτε ότι δεν υπήρχε κομματική αξιολόγηση στις διαδικασίες των διοικητών, ξέρετε, πριν 2 χρόνια. Με ξέρετε πολύ καλά, έχουμε και φιλική σχέση. Η αλήθεια είναι ότι είστε φίλος μου και είμαι υποκειμενικά τοποθετημένος απέναντί σας. Είστε προσωπικός μου φίλος και άρα είμαι υποκειμενικός απέναντί σας. Το βιογραφικό μου είναι στη διάθεση όλου του κόσμου, μπορεί να το δει. Δεν λέω ότι υπάρχουν σίγουρα πολύ καλύτερα βιογραφικά σε άλλα επίπεδα. Αλλά πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, το βιογραφικό μου τέριαζε απόλυτα στις ανάγκες ενός τέτοιου οργανισμού. Ήταν κομματικές οι αξιολογήσεις πριν 2 χρόνια των διοικητών, συνολικά? Σε τι ποσοστό ήταν κομματικές? Δεν μπορώ να μιλήσω για τους υπόλοιπους, θα σας πω, γιατί η δική μου δεν ήταν. Ναι. Καθαρά. Ότι επειδή μας ακούει ο κόσμος τώρα, αυτές οι αξιολογήσεις ήταν κομματικές από πάντα. Και στα νοσοκομεία και στην εκπαίδευση, δυστυχώς συνεχίζονται να είναι έτσι. Ξεκίνησε ο θεσμός του διοικητή από το 2000. Πρόεδροι και μετά διοικητές από το 2004. Πράγματι, στο παρελθόν ήταν έντονα πολιτικές θέσεις και μάλιστα μια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ την άκουσα μία μέρα στη συνέντευξή σας, να λέει όταν τη ρωτήσατε αν θα φύγουν οι διοικητές, ήταν Μάρτιος, νομίζω, Απρίλης. Γιατί περάσαμε όλο το 2015 από αυτή τη διαδικασία. Ήμασταν υπατμών κάθε μέρα από τις 26 Γενάριο σήμερα, χωρίς καμία επικοινωνία με το Υπουργείο. Και η συγκεκριμένη βουλευτής, η κυρία Τζούφη, για να λέμε τα πράγματα και με το όνομά τους, είπε ότι αυτές οι θέσεις είναι πολιτικές. Εγώ διαφωνώ. Στις ανεπτυγμένες χώρες δεν είναι πολιτικές οι θέσεις, είναι κλειστά συμβόλαια τριετίας, όπως ήταν το δικό μου. Είναι θέσεις manager. Είναι θέσεις managerial positions, όπως λέγεται στα αγγλικά. Είναι θέσεις managers και δεν μπορεί να. Θα σας πω και κάτι άλλο. Μέσα στο 2015, με όλο αυτό το ψυχολογικό πόλεμο που είχαμε, τον εκάστοτε υπουργό υγείας να δηλώνει κάθε 2 μέρες. Φταίνει οι διοικητές, θα διώξω τους διοικητές, θα ζητάω τις παραιτήσεις των διοικητών, οι κακοί διοικητές. Με τον πρώην, τον Κουρουμπλή. Και τον Κουρουμπλή, γιατί τώρα ο κύριος Ξανθός και ο κύριος Πολάκης
Συνέχισαν την ίδια πρακτική. Νομίζω ο κ. Πολάκης, και να, που μου λέτε ότι η διαδικασία ήταν αξιοκρατική. Δεν λέω εγώ ότι η διαδικασία είναι αξιοκρατική. Εγώ λέω πάντα πήγε. Ήταν κομματικές αυτές οι διαδικασίες. Και παραμένουν δυστυχώς κομματικές. Το δικό μου. Αλίμονο να πω ότι ήταν αξιοκρατική. Δεν ήταν. Στην πορεία σίγουρα συνεργάζεσαι με κάποιους ανθρώπους, συνεργάζεσαι με την κυβέρνηση, συνεργάζεσαι με το Υπουργείο Υγείας. Θέλω να γυρίσω όμως αυτό που είπαμε, ότι ο κύριος Πολάκης την πρώτη μέρα που πήγε στο Υπουργείο, το πρώτο πράγμα που δήλωσε είναι ότι πρώτος μου στόχος είναι να ξυλώσω τους διοικητές των νοσοκομείων. Μάλιστα. Και μπορούμε μετά να πούμε ότι ακολουθήθηκε μια αξιοκρατική διαδικασία. Δεν το συζητάμε όταν... αυτό, κύριε Γιώργοπουλε. Και... Δεν το συζητάμε ναι. αυτό. Είναι ολοφάνερο. Δεν ήταν αξιοκρατική. Δεν είναι. Αλλά μην γυρίσουμε τον κόσμο. Ό,τι και να λέει οποιοδήποτε. Ναι, ο κύριος Στέφος είναι πολιτικός. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ είμαι. Ήταν προηγούμενες όμως μια αξιοκρατική. Ήταν κομματικές όλες οι προηγούμενες. Εγώ είμαι επαγγελματίας μάνατζερ. Είμαι τεχνοκράτης, δεν είμαι πολιτικός. Αυτή είναι η διαφορά. Ο κύριος Στέφος είναι πολιτικός, μπορεί να τα στρογγυλέψει τα πράγματα, να πει ό,τι θέλει. Όπως ο κύριος Μαντάς, η κυρία Τζούφη, οποιοδήποτε έτσι. Για πείτε μου λίγο, γιατί δεν αναφέρεστε τυχαία στον κύριο Μαντάς. Στην κυρία Τζούφη, είπατε κάποια πράγματα. Πιστεύετε ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση βουλευτών? Θα αφήσω τον κόσμο να το κρίνει. Ο κύριος Μαντάς ήρθε την εβδομάδα πριν τις εκλογές στο γραφείο μου και ενώ όλο το διάστημα. Που ήταν αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, τον δεχόμουν, τον ενημέρωνα όπως όφιλε να κάνω με όλο τον κόσμο. Και η άποψή μου είναι ότι η υγεία δεν έχει χρώματα. Ο κ. Μαντάς είχε έρθει στο γραφείο μου μία εβδομάδα πριν τις εκλογές και με άλλους υποψήφιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν του είπα, ελάτε, καλωσορίσατε όπως πάντα, εγώ σας δέχομαι και θα σας πω ποια είναι τα προβλήματα, ποιοι είναι οι στόχοι, πού δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, μου απαντάει ότι δεν μας νοιάζει τίποτα. Θα καθίσουμε ένα λεπτό, ξέρουμε τα πάντα. Ήρθαμε να σας πούμε ότι τη Δευτέρα είμαστε κυβέρνηση. Και στο μεταβατικό στάδιο που θα υπάρξει, θέλουμε να έχετε μία ήπια διαχείριση. Με άλλα λόγια, σαν να μου λέει, μέχρι να σας διώξουμε, μην... και αυτό που σας μεταφέρω, σας τα μεταφέρω επί λέξη, όχι... Και ήταν αρκετός κόσμος μέσα, έτσι. Σε ύφος οπότε... απειλητικό όλο αυτό. Νομίζω ότι ήταν σε ύφος ότι από Δευτέρα κάνε τα κουμάντα σου, γιατί αργά ή γρήγορα θα αποτελέσει παρελθόν. Δεν πτωήθηκα, όπως και όταν ζητήθηκαν και οι παραιτήσεις από τον κύριο Κουρουμπλή. Έχω στείλει και ένα γράμμα στον κύριο Κουρουμπλή τότε που το τεκμηριώνω γιατί δεν παρετούμουν. Προσπαθήσαμε και όχι μόνο εγώ και όλοι οι διοικητές με νύχια και με δόντια να κρατήσουμε τα νοσοκομεία όρθια υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ αντίξωες συνθήκες και όχι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από το 2013. Η υγεία είχε προϋπολογισμό, τα νοσοκομεία είχαν προϋπολογισμό 30% ναι. σε σχέση με, ναι. με 3-4-5 χρόνια πριν. Το προσωπικό έφευγε χωρίς να αναπληρώνεται. Προσλήψεις δεν γινότανε. Υπήρχαν μνημονιακές απαιτήσεις. Όπως επίσης τώρα που είπα μνημονιακή, είναι μια λέξη που δεν μου αρέσει, αλλά εν πάση περιπτώσει μας κατηγορούσαν ως οι μνημονιακοί διοικητές. Τι έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή από το μνημόνιο που εμείς καλούμασταν ως διοικητές να υλοποιήσουμε? Και μην ξεχνάτε ότι εμείς ως διοικητές υλοποιούμε πολιτική, δεν χαράσουμε πολιτική. Πολιτική χαράσει η κυβέρνηση, ο Υπουργός Υγείας. Εμείς είμαστε εκτελεστές της πολιτικής τους. Και χρειάζονται καλοί μάνατζερς. Και αν εγώ είμαι καλός μνημονιακός διοικητής, τώρα που εφαρμόζουν επί 10 το μνημόνιο, μάλλον θα ήμουν καλύτερος. Διοικητής. Θα μπορούσα να κάνω καλύτερη δουλειά. Εν πάση περιπτώσει, μην νομίζει ο κόσμος. Υπήρξαν δηλαδή καμία... παρεμβάσεις για την απομάκρυνσή σας. Αυτό ρωτώ. Όχι, δεν το ξέρω και ούτε. Δεν με απασχολεί. Πραγματικά δεν με απασχολεί. Και μην νομίζει ο κόσμος, εγώ δεν φεύγω με πικρία. Φεύγω χαρούμενος πραγματικά που γνώρισα αυτούς τους ανθρώπους, που συνεργάστηκα με τους ανθρώπους του Χατζηκώστα, που αναπτύξαμε σχέσεις με όσους ενεπλάκηκαν αυτό το διάστημα. Νομίζω έγινε πάρα πολύ δουλειά. Βοήθησε, έβαλα και εγώ το πετραδάκι μου να κρατήσουμε όρθιο το νοσοκομείο. Αυτά που είπα στη συνέντευξη που δεν θέλω να επαναλαμβάνω, πετύχαμε αρκετά σε αυτό το διάστημα των 2 ετών. Σίγουρα, κύριος Μοχλός, αυτοί που πρέπει να καρποθούν την επιτυχία είναι οι άνθρωποι του Χατζηκώστα, ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό. Και θέλω να σταθώ σε κάτι άλλο, ότι πρέπει άμεσα να υπάρξει διοίκηση στο νοσοκομείο. Δεν μπορεί τέτοιοι οργανισμοί να μένουν ακέφαλοι. Είναι ένα τεράστιο λάθος αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα αν είναι σωστή ή λάθος η απόφαση απομάκρυνσής μου, αλλά είναι ένα τεράστιο λάθος τέτοιοι οργανισμοί να μένουν ακέφαλοι. Μάλιστα, δεν μπορεί, δηλαδή, είναι επικίνδυνο πραγματικά. Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών ειδήσεων, αλλά είναι τεράστιοι οργανισμοί, τα προβλήματα ξεχυλίζουν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει επικοινωνότητα και δεν θα πρέπει αύριο το πρωί. Για να μην πω ότι θα έπρεπε ένα μήνα ήδη πριν να υπάρχει καινούργιος διοικητής και να κάνω εγώ το λεγόμενο handover να του παραδώσω. Μάλιστα, έχετε δίκιο σε αυτό. Οπωσδήποτε να μείνουμε για λίγο ακόμη στην αποχώρησή σας. Υπέστη ψυχολογική πίεση όλο αυτό το διάστημα. Έτσι. Αυτό είπατε και στην συνέντευξη τύπου. Αυτό πώς εκδηλωνόταν. Εσείς είστε εδώ. Και το αφεντικό, ο ιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης θα βγαίνει κάθε μέρα και να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη βρίζει, να λέει τα χειρότερα για εσάς. Με τι ψυχολογία, με τι όρεξη, με τι κίνητρο θα
θα κάνει τη συνέντευξη μαζί. Υπήρχαν και πέρα από αυτό που αιωρούνταν, όπως λέτε, και σωστά λέτε, υπήρχαν και συγκεκριμένες κρούσεις. Καταρχήν υπάρχει. Πέρα από αυτό που έκανε ο κ. Μαντάς πριν τις εκλογές, ναι, υπήρξαν συγκεκριμένες κρούσεις από στελέχη. Όχι ιδιαίτερα. Απλά υπήρχε μια παντελής αδιαφορία. Δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Θα σας πω ότι επί Άδωνη Γεωργιάδη, πολλοί να έχουν μια κακή εικόνα για τον κύριο Γεωργιάδη, προσωπικά ως Υπουργός Υγείας ήταν αυτός που μας έτρεχε περισσότερο. Κάθε μήνα ήμασταν στην Αθήνα, συναντήσεις, επισυναντήσεων, στόχοι, τι κάνατε, φέρτε μου ποια προβλήματα λύσατε. Ένα χρόνο, όλο το 2015, έχουμε 28 Δεκεμβρίου σήμερα, όλο το χρόνο πήγαμε μία φορά η διοίκηση του Υπουργείου Υγείας. Ξέρετε γιατί πήγαμε? Για μία συνέντευξη αξιολόγησης, η οποία ήταν, μάλιστα, ξαναλέω, προσχηματική. Και δεν με πειράζει, ο καθένας όπως λειτουργεί. Πρέπει όμως, εγώ θα φύγω, μου δείξαν αντικατάστατος. Πρέπει όμως να κρατάμε ψηλά το επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας με τους δεδομένους πόρους που έχουμε αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ χαμηλότεροι από ό,τι είχαμε. Και γνώμη μου είναι, το τεκμηριώνω και με βάση την επιστημονική κατάρτιση, αλλά και την εμπειρία μου, ότι χρειάζεται επιστημονική διοίκηση πλέον στις μονάδες υγείας. Όπως πιθανώς μια άλλη λύση, με ρώτησε κάποιος συναδελφός σας, πώς μπορούμε να τα βάλουμε πέρα. Με επαναχαρτογράφηση των υπηρεσιών υγείας της περιοχής. Χρειάζονται πάντως ριζικές αλλαγές και ανθρώπους που θα πάρουν αποφάσεις. Έχετε την πρόθεση να στραφείτε στη δικαιοσύνη για ηθική και επαγγελματική βλάβη? Μου έγινε μια τέτοια ερώτηση το πρωί και την απάντησα. Ναι, πραγματικά αισθάνομαι ότι έχω υποστεί επαγγελματική βλάβη, γιατί ζούμε σε μια μικροκοινωνία. Εγώ είμαι από τα Γιάννενα, είναι το επάγγελμά μου αυτό. Δεν μπορεί ο Υπουργός Υγείας να συνυπογράφει με 4 υπουργούς τον Ιούνιο, ο κύριος Κουρουμπλής, ότι να περνάει νομοσχέδιο ότι δύναται να αντικαταστήσει τους διοικητές με δική του απόφαση, καταργώντας όλες τις διαδικασίες, και δύναται να τοποθετήσει όποιον θέλει με δική του απόφαση, με υπουργική απόφαση, λόγω ανικανότητας των διοικητών να διοικήσουν. Δηλαδή, τώρα έκανε μια επιτροπή αξιολόγησης. Τον Ιούνιο ήταν όλοι οι διοικητές άχρηστοι, ανίκανοι, μας λέγανε ανίκανους. Και μετά από 3 μήνες κάνουμε επιτροπή να αξιολογήσουμε ποιους? Αυτούς που λέγαμε ανίκανους πριν 3 μήνες. Νομίζω ότι είναι ήλιο φαϊνότερο ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά σε μια επαγγελματική κοινωνία. Συνιστούν επαγγελματική και ηθική βλάβη, λέτε, οπότε... Ναι, γιατί εγώ αύριο θα πω στην λεγόμενη αγορά έξω, έτσι. Μάλιστα. Δεν μπορεί κάποιος να χαρακτηρίζει ανίκανο, και όταν πραγματικά το πιστεύω ότι προσπάθησε, έδωσε όλες τις δυνάμεις εκεί. Μπορεί να έκανε και λάθη, Ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος, κύριε Γεωργόπουλε? Το έχετε πρόχειρο να μου το πείτε. Δεν νομίζω ότι... Δεν μπορούσα... Δεν μου έρχεται τώρα κάτι, μου κάνετε μια δύσκολη ερώτηση. Θα πρέπει να το σκεφτώ αρκετά καλά. Πείτε μου για το μεγαλύτερο επίτευγμα σύμφωνα με τη δική σας άποψη. Το επίτευγμα. Τα 2 χρόνια. Νομίζω πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί στον κόσμο να πει τι σχέση έχει αυτό με το νοσοκομείο, αλλά η επίλυση του πληροφοριακού συστήματος ήταν ένα τεράστιο επίτευγμα. Να. Ήταν ένα πρόβλημα που το νοσοκομείο κινδύνευε ανά πάσα στιγμή να κλείσει πραγματικά. Μισή ώρα πέφτει το πληροφοριακό σύστημα και παγώνουν τα πάντα. 10 χρόνια υπήρχε μια δικαστική διαμάχη, τον έλαβα προσωπικά, το λύσαμε και μάλιστα τώρα ήμουν σε διαδικασία επέκτασης του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα έφτιαχνε ένα έξυπνο, ένα ευφυές νοσοκομείο με πάρα πολλά ωφέλη σε κόστος, σε ανθρωπόρες, σε εξυπηρέτηση των ασθενών. Θα πηγαίναμε σε μια άλλη κατάσταση. Μακάρι ο επόμενος να το συνεχίσει. Και εγώ θα είμαι εδώ, αν τον βοηθήσετε, να τον βοηθήσω και να του μεταδώσω αυτά που νομίζω ότι πρέπει να γίνουν ή την εμπειρία μου, εν πάση περιπτώσει. Μάλιστα. Φεύγοντας, τι λέτε στον κόσμο, τι λέτε περισσότερο στους εργαζόμενους εκεί? Έχω να πω τα καλύτερα για τους εργαζόμενους. Είσαι στην τριπτική πλειοψηφία. Έτσι, σε έναν οργανισμό χιλίων ανθρώπων μπορεί να υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις ιδιαίτερες. Όχι κάποιες, ίσως πολύ περισσότερες. Γιατί ναι, εντάξει, υπάρχουν. Και φακελάκια υπάρχουν. Ο κόσμος γνωρίζει περισσότερα για τη δημόσια υγεία. Στα 2 χρόνια που ήμουν εγώ. Δεν είναι άγγελοι, δεν είναι ένα χώρο αγγέλων, θέλω να πω, η δημόσια σίγουρα υγεία. Σίγουρα δεν είναι ένα χώρο αγγέλων. Στα 2 χρόνια που ήμουν εγώ δεν μου έγινε ούτε μία γραπτή καταγγελία. Δεν έγινε γραπτή καταγγελία. Ούτε μία. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν. Αυτά είναι και οι πολίτες. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, αλλά σαν μήνυμα θέλω να ευχαριστήσω κυρίως τον κόσμο του ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και το διοικητικό. Με στήριξαν οι άνθρωποι από πρώτη στιγμή, με βοήθησαν. Δεν θα πετυχαίναμε πράγματα αν δεν είχαμε αυτή την αγαστή συνεργασία. Εσάς τους δημοσιογράφους σας ευχαρίστησα και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Κάνετε τη δουλειά σας, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί πολλές φορές εσκεμένα δεν κάνατε τη δουλειά σας και είναι σωστό σε έναν τέτοιον οργανισμό. Δεν κάνατε. Θέλω να πω ότι συνεργαζόμασταν σε κάποια θέματα που θέλανε ιδιαίτερη ευαισθησία. Εγώ έχω να πω τα καλύτερα και για όλο τον δημοσιογραφικό κόσμο της περιοχής. Τους το είπα και κατευθείαν και προσωπικά στον καθένα και να τους ευχαριστήσω για τη στάση που κράτησαν αυτά τα 2 χρόνια. Μάλιστα, ναι. Μην μείνει όμως με τους δημοσιογράφους και την τοπική κοινωνία, τους φορείς που συνεργαστήκαμε, περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης, Δήμο, το Πανεπιστήμιο Ανίνων, το ΤΕΙ.
με εξαιρετικούς ανθρώπους το ΤΕΙ Πύρου. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε ονόματα, γιατί θα αδικήσω κάποιους άλλους. Και θεά, ΟΚΠΑΠΑ, με πάρα πολλούς φορείς. Τους διευθυντές των κέντρων υγείας της πρωτοβάθμιας και το προσωπικό των κέντρων υγείας, που ναι, μεν έχει φύγει από εμάς, αλλά περάσαμε ένα μικρό διάστημα μαζί. Μάλιστα. Δεν αποφεύγατε να κάνετε πολιτικά σχόλια, τουλάχιστον στις τηλεοράσεις και στα media. Δεν ξέρω τι γράφατε στο Facebook ή στο διαδίκτυο. Πάντως, αποφεύγατε να κάνετε πολιτικά σχόλια. Τώρα που αποχωρήσατε από το Χατζηκώστα, θέλετε να κάνετε ένα πολιτικό σχόλιο για το πώς διαχειρίζεται γενικότερα τη δημόσια υγεία αυτή η κυβέρνηση? Γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Μάλιστα, το επόμενο θέμα μου αφορά στην αναγκαιότητα κάλυψης με προσωπικό κενών θέσεων στα δημόσια νοσοκομεία. Μιλάει στα μίντια ο Βασίλης Καφαράκης, ο πρόεδρος της ΕΗΝΗ. Υπάρχουν πολλά προβλήματα στα νοσοκομεία και στη δημόσια υγεία. Ναι, δεν είναι ωραίο την κατάσταση. Είπα και στη συνέντευξη. Μα δεν υπάρχουν χρήματα. Είναι έτσι, δεν το συζητάμε. Υπάρχουν προβλήματα. Την πολιτική της κυβέρνησης αυτής στη δημόσια υγεία, πώς την χαρακτηρίζετε, κύριε Γεωργόπουλε? Θα σας πω, να ξεκινήσω λίγο από την αρχή του ερωτήματος και μετά θα σας χαρακτηρίσω την πολιτική. Σεβάστηκα, θεωρώ, τον θεσμικό μου ρόλο και δεν έκανα ποτέ πολιτική τοποθέτηση. Μιλούσα πάντα με δεδομένα και δεν, όσο ήμουν διοικητής του νοσοκομείου, ποτέ δεν τοποθέτησα. Σε συνεντεύξεις μαζί μου δεν το κάνατε. Και σε καμία συνέντευξη. Όλες οι συνεντεύξεις μου είναι ανεβασμένες στο YouTube, δεν θα δείτε ποτέ πολιτικό σχόλιο από μένα. Στο Facebook, στο Twitter, γράφατε. Όχι, δεν έγραφα τέτοια πράγματα. Έγραφα γενικά. Ποτέ δεν έχω κατηγορήσει κάποια κυβέρνηση. Ο καθένας, η κυβέρνηση την ψηφίζει ο λαός και κάνει ό,τι κρίνει. Από τη στιγμή που είναι κυβέρνηση. Όπως και μέσα, το είπα και πριν, ότι δεν βλέπω. Η υγεία δεν έχει χρώματα, δεν πρέπει να έχει χρώματα. Αυτή την αντίληψη είχα και ποτέ. Ρωτήστε όλο το προσωπικό, αν ρώτησε κανέναν ή κάποιον ασθενή που ήρθε ή κάποιον συνοδό να ρώτησε. Αυτό είναι έτσι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα, λίμωνο. Από εκεί πέρα, πώς βλέπω αυτή την κυβέρνηση? Νομίζω ότι πλέον μπορώ να πάρω πολιτική, να κάνω πολιτική τοποθέτηση, γιατί από σήμερα έρθει το ΦΕΚ, δεν είμαι πλέον διοικητής. Δεν έχω το θεσμικό ρόλο και νομίζω μπορώ να σχολιάσω την κατάσταση. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, αν δείτε τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, καταργήθηκε το 5 ευρώ, που για μένα ήταν τραγικό να καταργηθεί το 5 ευρώ. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στο νοσοκομείο όλοι θεωρούν ότι δεν έπρεπε να καταργηθεί. Κάποιοι ίσως δεν το είχαν. Ορίστε. Κάποιοι δεν το είχαν. Και αυτοί μπαίνουν. Σε ποτέ δεν κόψαμε την πρόσβαση κανέναν. Το θέμα με τους ανασφάλιστους είναι. Και λάθος συμβολισμός είναι, κύριε Γεωργόπουλε, το 5 ευρώ. Είναι και λάθος συμβολισμός. Και γι' αυτό υπάρχει. Το 5 ευρώ, για να καταλάβει ο κόσμος. Είναι για προγραμματισμένο τακτικό ραντεβού με ειδικευόμενο γιατρό. Απαξιώνουμε και τον γιατρό. Υπάρχουν ασθενείς που έρχονται συνεχώς. Πρέπει να. Επικοινωνήθηκε λάθος, λέτε. Όχι, πολιτικά. Έδωσε λάθος συμβολισμός. Πολιτικά πιθανώς κάποιος το επικοινώνησε, είχε κάποιες προθέσεις. Αλλά για τα νοσοκομεία ήταν ένα σημαντικό έσοδο και ρύθμιζε και τη ροή, να το πω έτσι, τον ραντεβού. Γιατί ερχόταν αυτός που είχε περισσότερο, δεν θα πω περισσότερο ανάγκη, αλλά αποφεύγαμε κάποιους που ερχόταν συνεχώς. Πέρα από αυτό, ανασφάλιστη. Θεωρώ ένα μύθος η ανασφάλιστη. Και μάλιστα το νομοσχέδιο είχε περάσει από την προηγούμενη κυβέρνηση, επί Υπουργείας Άδωνη με τον κύριο Μπέζα, και δεν είδα κάτι διαφορετικό. Υλοποίησαμε το 2015, έτρεξε το 2015 με τους προϋπολογισμούς του 2014. Δεν είδα κάποια παρέμβαση. Η μόνη παρέμβαση που έκανα η συγκεκριμένη ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η συγκεκριμένη και η προηγούμενη, δύο τελευταίες, επί Κουρουμπλή και επί κυρίου Ξανθού με Πολάκη, ήτανε να κόψει το 5 ευρώ και να κατηγορεί όλη την ώρα τους διοικητές. Και να ξυλώσει τους διοικητές. Αν αυτό λύνει τα προβλήματα της υγείας, θα σας πω ότι στα κέντρα υγείας δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια. Οι γιατροί των κέντρων υγείας τους κόβουν, βέβαια φεύγουν από το νοσοκομείο, πλέον δεν ανήκουν στο νοσοκομείο, τους κόβουν μέχρι από 40-60% στις υγείας. Δηλαδή βλέπετε ανεπάρκεια, διαχειριστική ανεπάρκεια, ανικανότητα ή... Τι βλέπετε στο από πρώτο, την πολιτική ηγεσία? Στο πρώτο εφτάμινο δεν μπορώ να πω ότι... Να χαρακτηρίσω το 2015, στο πρώτο εφτάμινο δεν είδα κάποια κίνηση. Πραγματικά, δηλαδή είδα μια αδράνεια. Απραξία δηλαδή, αδράνεια και απραξία. Αδράνεια. Από το Σεπτέμβριο και μετά βλέπουμε μια κινητικότητα. Αλλά κατά τη γνώμη μου όχι προς τη σωστή κατεύθυνση. Προς την απόλυτα λάθος κατεύθυνση. Προς την απόλυτα λάθος κατεύθυνση. Θα πούμε περισσότερα για όλα αυτά σε επόμενη συνέντευξή μας. Εγώ να πω, το είπα και λίγο πριν, Λάμπρο, είσαι φίλος μου, είμαι υποκειμενικός απέναντί σου. Εγώ σε θεωρώ, από όσα βλέπω γύρω και από όσα έχω ακούσει όλο αυτό το διάστημα, απόλυτα πετυχημένο στο Χατζηκώστα, αλλά αυτό μπορεί να το πει κανείς και υποκειμενικό, γιατί είσαι φίλος μου. Να είστε καλά. Και αυτό είναι έτσι ή αλλιώς μια πραγματικότητα. Είπα λίγο πριν, ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργόπουλε για αυτή τη συνέντευξη, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Είπα λίγο πριν, κυρίες και κύριοι, για την αναγκαιότητα κάλυψης με προσωπικό των θέσεων στη δημόσια υγεία, που θα μείνουν κενές λόγω συντάξεων, που ζητά
η ΕΙΝΗ, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου και ο πρόεδρος της Ένωσης, Βασίλης Καφαράκης. Στην Ήπειρο χρειάζονται 65 έως 70 προσλήψεις άμεσα, λέει ο Καφαράκης. Πάμε να δούμε. Την άμεση κάλυψη με ιατρικό προσωπικό των κενών που ήδη υπάρχουν και εκείνων που πρόκειται να δημιουργηθούν από τις αρχές του 2016 ζητά η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου. Αιτία και αφορμή της παρέμβασης με τις δηλώσεις του Προέδρου της, Βασίλη Καφαράκη, ήταν το νέο κύμα συνταξιοδοτήσεων ιατρών που αναμένεται να πλήξει ακόμη περισσότερο τον τομέα της δημόσιας υγείας. Συνολικά, άλλωστε, οι ελλείψεις σε ιατρούς ξεπερνούν τις 5.000, ενώ οι προσλήψεις μαζί με τους επικουρικούς δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τις 1.500. Θα πει κάποιος ότι κάτι είναι. Ναι, δεν λέμε ότι δεν είναι κάτι. Αλλά από την άλλη έχετε υπόψη σας ότι προχθές το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για την άθλια, στην κυριολεξία άθλια αντιμετώπιση που έχει στους γιατρούς όσον αφορά την υπεροριακή εργασία και τις εφημερίες. Όπως βλέπετε, τα πράγματα οδηγούνται συνέχεια σε μια αυθήνουσα πορεία η οποία βέβαια με κάποια ημίμετρα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εμείς ζητάμε προσλήψεις ικανοποιητικές, άμεσες προσλήψεις, υπερεπίγουσες προσλήψεις, που σήμερα για το χώρο της Ηπείρου ξεπερνάνε τα 65 με 70 άτομα. Ζητάμε προσλήψεις που να καλύπτουν κάθε κλινική, δηλαδή τουλάχιστον 3 γιατροί ειδικοί για κάθε κλινική. Ζητάμε προσλήψεις που στην ουσία να ανταποκρίνονται σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλού επίπεδου σήμερα, όπως και το απαιτεί και ο πολιτισμός μας. Δυστυχώς όμως τα πράγματα έχουν μείνει μέχρι εκεί και οι προσλήψεις αυτές που έχουν εξεγγελθεί είναι ακόμα στα χαρτιά. Ο πρόεδρος της ΕΙΝΗ αναφέρθηκε επίσης στην υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων που έχει και άλλες επιπτώσεις, όπως στη φαρμακευτική δαπάνη. Συνολική εικόνα όσον αφορά τα φάρμακα είναι ότι υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί στα παρεχόμενα φάρμακα.